Για 8η ημέρα μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να χτυπούν ανελέητα τη χώρα. Άμεση κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την εκένωση των αμάχων ζήτησε η Ουκρανική αντιπροσωπεία από τη Ρωσική στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Λευκορωσία. Έκρηξη σημειώθηκε σε εστονικό φορτηγοπλοίο σημαίας Παναμά ανοιχτά της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο χτυπήθηκε πιθανώς από νάρκη με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Μέχρι στιγμής αγνοούνται 4 άτομα, ενώ 2 μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε σωσίβια Λέμβο. Τρομερή έκρηξη από πύραυλο. Η βόμβα κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου στην πόλη Τσέρνιχιφ της Ουκρανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδών της Ευρώπης και συνεπώς στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σόκα έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη, όπου 42χρονος πυγμάχος πυροβόλησε την 41 ετών πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από την ιατροδικαστή στο σπίτι της Ανδραβίδας, όπου βρέθηκαν νεκροί χθες το βράδυ ένα ζευγάρι με τα 2 τους παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών. Στο σπίτι του 57χρονου Έλληνα, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος του εγκλήματος, βρίσκεται η αστυνομία. Η παιδοογκολόγος που παρακολουθούσε τη μικρή Μαλένα από την Πάτρα μίλησε στο Σταρ, εξηγώντας πως ζήτησε την νεκροτομή για να εντοπίσει την αιτία θανάτου, ώστε να προφυλαχθούν τα άλλα 2 παιδιά της οικογένειας. Δεν έγινε άμεσα κάρπα ούτε ανάνυψη, δήλωσε η μητέρα του κοριτσιού. 15.783 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Παράλληλα, 63 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 393 είναι διασωληνωμένοι, στο 5,88% ο δείκτης θετικότητας. Εκρηκτική σε ένα 24ωρο η άνοδος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Κατά 30% αυξήθηκε η τιμή της μεγαβατόρας και αγγίζει τα 362,22 ευρώ. Τροπολογία για την επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων καθώς και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που εκτοξεύονται λόγω των αναταράξεων που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, κατέθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο mynews.gr.